δεν βλέπω να βγάλω τίποτα. Δεν έχει κάποιο ψαράκι. Εχθές στη σταματή έβγαλε 7. Τι 7? Τσιπούρες. 4 ή. Πού είμαστε? Στο Τελωνείο. Πού, σε ποιο χωριό? Το Πυθαγόριο. Και τι κάνεις, πώς σε λένε? Γεράνη Μαρία. Ψαρεύεις, ε? Πάντα. Ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία. Πόσα χρόνια ψαρεύεις? Κάτσε από μια στιγμή. Από 8 χρονών και έχω φάει και ξύλο. Δώσε μια στιγμή. Φτιάξαμε λίγο την κάμερα. Γιατί ήταν η φωνή. Το ρύθμισα λίγο. Τζμπάει. Τζμπάει. Αλλά δεν. Μετά τη μία. Το βράδυ. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Πόσα χρόνια ψαρεύεις? Από το δημοτικό. 8 χρονών. Πέταγα τσάντα και έρχομαι να δουνά. Τι είναι αυτό που σ' αρέσει, δηλαδή κάθε φορά που ρίχνεις μπετονιά μέσα? Χαλαρώνεις, ηρεμείς, βάζεις τη σκέψη σου σε τάξη και έρχεται και τσιπούρης απάνω. Τι ψαράκι βγάζεις εδώ? Τσιπούρης. Εσύ συνήθως ψαρεύεις μόνο εδώ στο λιμάνι? Ναι. Πουθενά άλλο? Όχι, δεν πάω άλλο εδώ. Τοπικά είναι γεμάτο μέσα. Αλλά χτυπάνε μετά τις 2. Το βράδυ. Βεβαίως. Δηλαδή τι ώρα έρχεσαι εδώ? Έρχομαι από τις 10. Ό,τι πιάσω, χτυπήσω κάτι. Ό,τι ώρα πάει. Ε? Ό,τι ώρα πάει. Ό,τι ώρα πάει. Σβήσουν τα φώτα. Ερώτηση. Έχει μέρες το ψάρεμα? Ναι, αμέσως, στο Μισόφιγγαρ. Στο Μισόφιγγαρ. Εσύ ψαρεύεις εδώ, όπως φαντάζομαι, καμία 30 χρόνια. Παραπάνω, ε. Παραπάνω. Τώρα θες να σου πω την ηλικία? Όχι, δεν θα ανέπεσαι. Λοιπόν, δεν τρέπομαι, είμαι 70, πάλι πόσα ψαρεύω. Ποια, κοίτα, άσχημες βραδιές θα είναι άπειρες αυτές που θα είσαι ναι, εδώ. Ναι, αμέ, έχω πάει και σπίτι με... Με τίποτα. Με τίποτα. Τίποτα αλλά όμως. Και με μια σκορπίνα η οποία φεύγω, γιατί άμα δει σκορπίδα στα γκίστρες τράβα για το σπίτι. Γιατί, ε? Γιατί δεν έχει τίποτα άλλο, βγαίνει μόνο οι σκορπίνες κοινό το βράδυ. Αλλά έχω πάει όμως και με 4 ανάμιση κιλό, 1,800, 7,7 μου το 18 στη σκάλα στο Μπλομπότ. Και τι είχες? Έχω και φωτογραφίες. Τώρα τι θα σου πει. Όχι τώρα, τι. Τσιπούρες μιλάμε. Α, τσιπούρες. Ναι, με έκανε μέσα στην Τουρκία ένα βράδυ αστραπές, κάνει μια φουσκοθαλασσά και χτύπαγα τη μια πίσω από την άλλη. Τρελάθηκα, μου έχει μείνει. Αμέ. Η μια πίσω πνάει, ε? Η μια πίσω το πνάει. Μεγαλύτερο. Μπαίνανε μέσα στην απόχη σαν κότης. Τι θέλω να σου πω? Το μεγαλύτερο 2,50. Το μεγαλύτερο ψάρι που έχει βγάλει εσύ εδώ ποτέ. Απέναντι από το Ρεμέντζο, μία ώρα τη νύχτα, 8 Οκτωβρίου, με δόλωμα σμαρ. Γιατί τότε δεν αγόραζα, τώρα αγοράζω και δόλωμα. Καλαμάρα, και χτυπάω. Εκείνη έπιασαμε και το σμαρ, τώρα έχω καλαμάρα, αλλά αγοράζω και φαραώ και μουνοδόλι. Α, τι ψάρι ήταν το μεγαλύτερο? Ήτανε τσιπούρα, βασιλικιά, λανιάρα, ωραία. Πορτοκαλί, μαγουλάκι, ξέρεις. 2,50, πήγα το πρωί στα Λεύρια και μου ζυγίσαν την πλένη. Στον ύπνο συνείδησε, λέω, χτες το βράδυ, δεν είχα ζυγαριά. Και μαζευτήκανε κιόλας και το βράδυ και την αγοράζανε και 50 ευρώ. Λέω, δεν την δίνω πίσω στην Αθήνα στα γκόνια μου. Τα τρώω στα ψαράκια, ε? Όχι, τα έχω σχαθεί. Όχι, δεν τα τρώω. Τώρα έχω 2 συρτάρια γεμάτα, σαργή τσιπούρης και χιόνις. Από εδώ, ε? Στο πράσινο. Αλλά τώρα γιατί μπήκανε μέσα με τον ουτιά, απόψε θα βγάλω τη νύχτα εδώ. Θα έρθει και σταματία. Σταματία έβγαλε φτάχτες. Κανένα περίεργο ψάρι. Πολλά. Α, όχι. Το πιο περίεργο ψάρι που έχεις βγάλει εδώ. Δυο χταπόδια από τα γκίστρι. Άντε. Ναι, αμέ. Δυο χταπόδια από τα γκίστρι. Και σφήνωρες βγάζει εδώ στο λιμάνι. Έτσι να βάλω το γυαλί γιατί δεν βλέπω. Να το δείξω τον κόσμο εδώ. Γιατί εμείς λέμε. Πώς βγαίνει τώρα το προφίλ μου? Πάνε στο κυκλάκι εδώ, στο κυκλάκι εδώ. Εδώ θα πας εδώ. Εκεί. Εκεί και σκορ. Μετά... Κάνε το screen. Έτσι. Έτσι. Α, δεν το έχω εδώ, είναι στο προφίλ μου. Εκεί είναι το προφίλ. Για δείξτε. Φωτογραφία. Την ψώνισα. Φαίνεται τα ψάρια, κοίτα τα ψάρια. Φαίνεται. Και τα ψάρια. Την ψώνισα εκείνο το βράδυ. Ωραία. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Πάρτε το κινητό τώρα γιατί μας χαλάει το φως. Λοιπόν, έχω και την άλλη, με έχει βγάλει ο σποτλάκος. Σφήνωρα έχεις βγάλει ποτέ? Ναι, περίμενε να στη δείξω. Μεγάλη. Τώρα περίμενε. Πήδηξα στη βάρκα και πήρα το καμάκι. Έλα, τόσο πολύ. Ου! Τι με έχεις?
Γάτες, ψάρια θα δεις εδώ και αγκόνια. Πάμε. Πόσα αγκόνια έχεις? Τα τελευταία μου. Έχω το χάρη τον Αλέξη και την Αγγελίνα. Πού είναι τρία. Σφαίνορες? Ε, περίμενε. Σφαίνορες ψάχνουμε. Ναι. Έτσι. Σφαίνορα. Α, εδώ είναι, κρατάς, ε. Ποιο. Λοιπόν. Άλλο. Κάβουρας. Άμα δεν μου το πείτε δεν πιένει. Εκτός από σένα, ναι. Ψαρεύουν και άλλοι εδώ. Ναι, αμέσως στα ματιά. Όχι, και άλλοι, πολύ κόσμο βλέπω. Και το χειμώνα ψαρεύουν πάρα με πολύ. Με πάρα πολύ. Έχεις δει το και πιο... με την βροχή. Το πιο μεγάλο ψάρ που έχεις δει να βγει εδώ στο λιμάνι από άλλον. Ποιο είναι? Ψάρ όχι, αλλά είδα τη φώκια προχτές. Περνάει από εδώ, τέτριχα, έτριχα να είναι κινηματογραφείς, αλλά πού. Δεν προλαβες. Ψάρ έχεις δει να βγάζει κάποιος μεγάλο εδώ μέσα? Ναι, αμέ. Ουκαλός. Σφίνουρα, τετράκι. Έλα. Oh. Ωραίο ψάρ. Μα είμαστε πουλί. Άμα μπουν οι σφίνουρες τώρα τον άλλο μήνα εδώ θα είναι γεμάτο φίλοι και τα κάνω, κότηρα. Θα έρθω να κάνω βιντεάκι. Να αρθείς. Όταν με τις σφίνουρες θα δώσω το τηλέφωνο μου άμα τσιμπάει. Ναι. Να με πάρεις να έρθω εδώ τώρα που τσιμπάει. Ξύπνα και άλλες τσέξεις να δεις τι έχουμε κάνει. Το πρωί. Ναι. Κάθεστε μέχρι τα ξημερώματα. Γιατί όχι. Τι λες. Γιατί όχι, αυτό είναι μοιράκι. Είναι μοιράκι. Σαν τον άντρα που είναι να πες χαρτί. Σαν το γυναικά που πας τη γυναίκη. Τι μεγάλη κουβέντα είπες τώρα. Αυτό σαν και εμένα που κάνω βίντεο. Και αυτό μέσα. Εγώ είναι. Εγώ κυνηγάω το βίντεο. Εντάξει, όλα μέσα είναι. Είναι ωραία χόμπι. Ωραία είναι, ρε παιδάκι. Εμένα από μικρή μ' άρεσε γιατί δεν μπορούσα να πάω. Παίζω τώρα με τα κορίτσια. Κούκλες και τέτοια. Δεν μπορούσα. Έχω πάει πολύ ξύλο με τα αγόρια. Τσούκλιβα τα εργαλεία της να πάω. Τα πέδιλα να μάθω τα πόδια. Κάνω και που βρύχει ακόμα. Παλιά. Εκείνα τα χρόνια υπήρχαν μπιτονιές αγκίστρια ήταν. Ναι, αμέ ο νομικός. Ναι. Και ο Μάρκος μετά. Είχανε. Αμέ και μας τα δένανε κιόλας. Τα πληρώνονται. Ναι, αμέ. Ο νομικός μου λέει, άμα τα αγοράεις από μένα τα αγκιστράκια θα σε μάθω να ψαρεύσει. Ναι. Και κάτι ήταν δίπλα μου, αλλά τι βγάζαμε σπαράκια. Είχε όμως ψάρια. Πώς δεν είχε. Τώρα δεν έχει ψάρια πολλά. Με τα καβουράκια από τη σκισμάδα που δουλώνανε ο θείος ο Παπαδόπουλος, ο θείος μου Γρηγόρης που είχε το φούρνο, είχε ανθρώπου που μετά τον καφέ του καφενείου πάνε στο ψάριμα. Και βγάζει. Κάθε μέρα είχε τσπούρα η γιαγιά μου πάνω από τη φυγού. Μιλάμε 60, 61, 62, 63. Εδώ μπροστά στο Ανθμάσικ ή Αισακούς. Το θείο του Τζιότ με τον μπατσάπ του έπλυνε εδώ και έκανε μπασμό. Είχε σκάλα πιο εδώ. Εκτός από τον ναι, μπλου κλείσανε, είχε άλλη μια, ναι, κλείσανε, ναι. Λοιπόν. Αυτές τις σκάλες γιατί τις είχαν για να μπαινοβγαίνει μέσα. Είχε πολλές βάρκες τότε. Α, είχε πολλές. Και μπαινοβγαίνανε από εδώ. Μάλιστα η τελευταία ήταν και η Λουξή. Γιατί μπαίνανε και οι γυναίκες. Κάνανε βόλτα τότε. Α, κάνανε βόλτα. Βέβαια, οι γυναίκες με τα τακούνια με τα φουστάνια τότε. Καθαρό Δευτέρα να μπουν μέσα σαν η μότρα της. Να πλημμυρίσνει. Τώρα... Δεν μπορούσαν παντελόνια. Τώρα έχουν χαθεί όλα αυτά. Τώρα η Λουξίκη έχει χαθεί και έχουν γίνει όλες ευθεία. Είναι 13 όλες οι σκάλες γύρω-γύρω από το λιμάνι. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Τώρα, και, αφού τις τώρα είναι 13. Είναι 13. Παλιά πόσες ήταν? Παλιά δεν είχε τις καινούργιες κάτι στο μεγάλο φάρο. Η τελευταία ήταν η κδά που ήταν χαλασμένη. Αλλά άμα τις μετρήσεις είναι 13 σκάλες. Τις έχω ψαρεύει. Και τις 13 έχω βγάλει ψάρια. Αυτά. Μια χαρά τα πω. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Τίποτα. Καλό ξημέρωμα. Και να σε μάθω. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Θέλει, ξέρεις γιατί? Θέλει υπομονή. Για να μην πω τίποτα άλλο, τι άλλο, το ψάρεμα και... Για πες το. Όχι, θέλει... πες το, πες το. Τι να πω, το ψάρεμα και το μουνί θέλει μεγάλη υπομονή. Κατάλαβες. Να πούμε και τίποτα, να γελάσουμε. Προχτές ήρθαν οι 4 τουρίστες που είχε εδώ, κάνανε... Ψαρεύανε στο βαφί τσίδης όλη τη σειρά. Βραβείο, τι, πώς το λένε αυτό που ναι. Ήρθανε λοιπόν 4 τουρίστες εδώ και μου αφήσανε τα μολύβια, τα γκίστρια, τα στριφτάρια και τις καρούλες με τις πιτωνιές. Το παγκόσμιο πρωτάδυμα. Το παγκόσμιο πρωτάδυμα. Present, present. Και δεν είχα... Ξέρεις και αγγλικά βλέπω, στην πορεία τα μάθαμε λόγω τουρισμού. Αλλιώς, τι, στη Κερμανουλάκη τα χρόνια πάει ένα σκουλιό, θα τα μάθω. Εκεί μπήκα τούβλου και βγήκα αλφα μπλοκ. Για πες για τον κόσμο, όπως σε λένε. Γεράνη Μαρία. Γεράνη Μαρία. Ποντογδό.
Γεράνη Μαρία, κουντουγδού. Κουντουγδού, γιατί κουντουγδού. Του καλλιτέχνικου. Ήταν ο άντρας μου κουντός στο σκουλιό και το πήρα από εκείνονι. Ζει ο άντρας. Ωμε, πώς δεν ζει, αλλά όχι εδώ. Πού. Αλλού. Κουντουγδού. Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα πολύ. Χάρηκα που τα πω. Χάρηκα πολύ. Εγώ. Παίρνω βρε τσέξ, πάνε κι εμείς και ξύπνα να δεις ότι έχω θα πιάσει. Θα έρθω το πρωί. Ας τα δώσω. Θα έρθω βρε το πρωί. Θα έρθει η σταματία τώρα. Χτες τον μπλουμπού τη σταματία, δεν στα έδειξα. Έξι παρακαλώ. Έξι ψαράκια. Α, τώρα θα στο δείξω. Σπουρίτσες. Πώς βγει τώρα αυτό. Αμέ, περίμενε να δεις. Σταματία με έσκησε χτες. Αλλά ψάρευε με λανούρια την ημέρα και μη δασκάλατς. Για δεξιά, κοίτα είναι το κινητό τώρα, κάτσε να το ψαράκι της Σταματίας. Εχθές. Εχθές, ναι, ε. Ωραία. Σου βάλει τα γυαλιά η μαθήτρια. Η μαθήτρια, δεν ξέρεις ότι ο μαθητής βγαίνει πιο έξυπνος και πιο καπάτσος από το δάσκαλο. Λοιπόν, φίλοι μου, κάπου εδώ θα το κλείσουμε το βιντεάκι και εμένα αυτά μ' αρέσει. Ναι, απλά να ανοίγω την κάμερα. Έλα, τσέξ και ό,τι έχω πιάσει, θα δώσω. Και να καταγράφω στιγμές. Έλα, τσέξ και ό,τι έχω πιάσει, θα δώσω. Κοίτα, θα προσπαθήσω να έρθω. Θα προσπαθήσω γιατί είναι λίγο δύσκολη ώρα για μένα, γιατί δουλεύω το πρωί. Mm. Την αγάπη μου. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι εδώ στο Πυθαγόριο. Θα σας δείξω και δύο κλιπάκια από το Πυθαγόριο. Να είναι καλά ο κόσμος και να περνάμε καλά. Και να μην ξεχνάμε και τα παλιά χόμπι μας. Καλό αυτό που πες. Μην τα ξεχνάμε. Είναι πάρα πολλά. Κουντουγδού είπες. Είναι η Σαϊγκάρα Μαυρέξ. Γεράνη Μαρία η Κουντουγδού λοιπόν. Το παρατσόκλι. Αν δεν του πεις έτσι δεν με βρίξεις. Ορίστε, το φάγανε. Το φάγανε. Αυτό είναι το Πυθαγόριο. Σήμερα είναι 11 Οκτωβρίου και ακόμα έχει κόσμο. Καληνύχτα το Πυθαγόριο.